Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της πίστη, ελπίδα και αγάπη εορτάζουν στις 17 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της πίστη, ελπίδα και αγάπη μαρτύρησαν στα χρόνια του Αυτοκράτορα Ανδριανού περί το 117 με 138 μετά Χριστόν. Οι τρεις θυγατέρες της Αγίας Σοφίας πήραν τα ονόματά τους από το χωριό της Καινής Διαθήκης. Νινή δεμένη πίστης ελπής αγάπη και τρία ταύτα μίζονται τούτον η αγάπη. Η Αγία Σοφία, τίμια και θεοσεβής γυναίκα, γρήγορα χείρεψε και με τις τρεις κόρες της ήρθε στη Ρώμη. Εκεί καταγγέλθηκαν ως φημισμένες χριστιανές. Τότε ο Αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι οι τέσσερις γυναίκες ήταν χριστιανές και διέταξε να τις συλλάβουν. Αφού απομονώσαν την μητέρα άρχισαν να ανακρίνουν τις κόρες. Πρώτη παρουσιάστηκε στο βασιλιά η 12χρονη πίστη. Με δελεαστικούς λόγους ο Ανδριανός προσπάθησε να πείσει την πίστη να αρνηθεί τον Χριστό και θα της χορηγούσε τα πάντα για να ζήσει ευτυχισμένη ζωή, αλλά αντιμετώπισε το άκαμπτο φρόνημα της νεαρής. Τα λόγια της Αγίας Γραφής αποτέλεσαν δυναμική απάντηση της πίστης. «Εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε Αυτόν υπερ εμού». Δηλαδή, ζω εμπνεώμενη από την πίστη μου στο Χριστό που με αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για τη σωτηρία μου. Τότε, μετά από βασανιστήρια, την αποκεφάλισαν. Επίσης, τα λόγια της Αγίας Γραφής απάντησε και η 10χρονη ελπίδα. Όταν τη ρώτησαν αν αξίζει να υποβληθεί σε τέτοια βασανιστήρια, είπε «Ελπίκαμεν, επί Θεό ζώντι, ως έστι σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών». Δηλαδή, ναι, διότι έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας στον ζωντανό Θεό που είναι ο σωτήρας όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιστών. Αμέσως τότε και αυτή αποκεφαλίστηκε. Αλλά δεν υστέρησε σε απάντηση και η 9χρονη αγάπη είπε ότι η ύπαρξή της είναι στραμμένη εις την αγάπη του Θεού και εις την υπομονή του Χριστού. Βέβαια, δεν άργησαν να αποκεφαλίσουν και αυτοί. Περήφανη για τα παιδιά της η Σοφία, ενταφίασε με τιμές τις κόρες της και παρέμεινε για 3 ημέρες στους τάφους τους, παρακαλώντας τον Θεό να την πάρει κοντά του. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της και η Σοφία παρέδωσε το πνεύμα της δίπλα στους τάφους των παιδιών της, το απόλυτη οικειών της. Σοφία εκθρέψασα, κατά την κλίση σεμνή, τα στρίς θυγατέρα σου, ταύτας προσάγεις Χριστό, αθλήσιος κάμα συνόθετης άνω δόξης, συναυτής κοινωνούσα πρέσβευε το σωτήρι, καλημάρτη Σοφία, δούνε της έτοιμόση χάριν και έλεος, και έτερον απολυτίκιον, χέρι έχουσα η Εκκλησία, σε κετακτέκνα σου κάφημα θείων, και γηθοσύνος εφημί σε κραυγάζουσα. Σύ μου υπάρχει στο καύχημα και των σών τέκνων τα πάντα λείψανα μάτυρες ένδοξη, σοφία, πίστης, ελπής και αγάπη. Χριστό το Θεό πρεσβέσατε, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν.